31 Μαΐου 2019, η μέρα αυτή θα μείνει χαραγμένη για πάντα στη μνήμη των ανθρώπων που αγάπησαν τον Πάνο Ζάρλα, νικητή του πρώτου Power of Love στην Ελλάδα. Συγκλονισμένοι όλοι παρακολουθούσαμε την επόμενη μέρα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε συμβεί το μοιραίο τροχαίο επί της λεωφόρου συγκρού που έκοψε το νήμα της ζωής του νεαρού και γοητευτικού νικητή του reality αγάπης. Η ειρωνία της μοίρας ήταν ότι ο Πάνος επέστρεφε από ένα πάρτι που είχε οργανωθεί για τον ίδιο καθώς ήταν τα γενέθλια του. Μάλιστα, λίγες μέρες μετά το τραγικό συμβάν, είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες από το συγκεκριμένο πάρτι στο οποίο είχε δώσει το παρόν, μεταξύ άλλων και η πρώην αγαπημένη του Στέλλα Μιζεράκη. Δείτε τις φωτό στην παρακάτω γκάλερι, λίγες ημέρες μετά και συγκεκριμένα στις 4 Ιουνίου, φίλοι και συγγενείς ταξίδεψαν μέχρι την ιδιαίτερη πατρίδα του αδικοχαμένου Πάνου για να τον αποχαιρετήσουν στην τελευταία του κατοικία στη Μυτιλίνη. Εκείνη την ημέρα, μία ολόκληρη Ελλάδα πενθούσε για έναν τόσο προώρο θάνατο ενός τόσο νέου και ταλαντούχου νέου. Δείτε σχετικό βίντεο από την ημέρα της κηδείας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gossip TV, το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο για τον Πάνο Ζάρλα δεν θα τελεστεί στη Μυτιλίνη όπου βρίσκεται η τελευταία κατοικία του αλλά σε εκκλησία στον Πειραιά όπου ζούσε μόνιμα. Το μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 31 Μαΐου, ακριβώς έναν χρόνο δηλαδή μετά το μοιραίο τροχαίο που του στήχησε τη ζωή.